Λοιπόν, εδώ είμαστε και περνάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, διότι όπως σας είπα και πριν, σήμερα σας έχουμε και μία ωραία έκπληξη. Γιατί είναι ωραίο να δίνουμε την ευκαιρία στους τηλεθεατές μας να περνάνε ωραία, οικονομικά και σε υπέροχα μέρη. Γεια, καλά, καλώς όρισες, ήρθε το παιδί για την κάμερα. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Στέφανος Λαζόπουλος. Στέφανε, γεια σου. Γεια σου, καλημέρα, Μαρία. Πώς έτσι η δραστηριοποίηση, είναι οικογενειακή επιχείρηση. Είναι οικογενειακή επιχείρηση, την έχει ξεκινήσει ο πατέρας μου. Είχαμε ένα εξοχικό στην περιοχή και την ευκαιρία λόγω της μεγάλης ανάπτυξης της περιοχής ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτή την επιχείρηση. Λοιπόν, να πούμε ότι το ξενοδοχείο της οικογένειας βρίσκεται στα Τρίκαλα Κορινθίας. Σήμερα έμαθα ότι υπάρχουν τα άνω Τρίκαλα, τα μεσαία Τρίκαλα και τα κάτω Τρίκαλα. Το δικό τους ξενοδοχείο βρίσκεται στα κάτω Τρίκαλα. Ωραία. Είναι μια περιοχή που έχεις απόλυτο δίκιο. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ της μόδας, έρχεται πολύς κόσμος και αυτό που ακούω από όλους είναι ότι είναι καταπληκτικά. Μέσα σε πάρα πολύ λίγη ώρα με το αυτοκίνητό σου βρίσκεσαι σε έναν παράδεισο. Το χειμώνα είναι καταπληκτικά. Έχει πολύ ωραία μέρη να δεις. Είναι ωραία η ατμόσφαιρα, ωραίο το περιβάλλον, ωραίοι οι άνθρωποι. Έχουν γίνει καταπληκτικά καταλήμματα και γενικά πολύ ωραίες επιχειρήσεις μπορούν να υποδεχτούν τους επισκέπτες. Έχει πάρα πολύ κόσμο τα τελευταία χρόνια και χειμώνα και καλοκαίρι, γιατί είμαστε κοντά και στο Ξυλόκαστρο, το οποίο βοηθάει για καλοκαιρινά μπάνια και καλοκαιρινό παραθερισμό, αλλά και το χειμώνα που όπως είπες και εσύ, με το έχει πολύ χιόνι και ένα μίνι χιονοδρομικό, το οποίο τραβάει και χειμερινό. Α, και μίνι χιονοδρομικό. Έχει δύο πίστες, ναι, ένα baby lift και ένα σειρώμενο, 500 και 700 μέτρα αντίστοιχα. Οπότε τραβάει και τουρισμό, βλέπω, ασχολείται και με το σκι αλλά και με το βουνό. Εσύ πιστεύεις ότι έτσι οι Έλληνες ψάχνουν να βρουν πλέον τα τελευταία χρόνια και σύμφωνα με την εμπειρία σας όλη η οικογένεια, που ξέρετε, ψάχνει ο κόσμος να βρει να ανακαλύψει καινούργια μέρη στην Ελλάδα, γιατί, κοίταξε, τα Τρίκαλα έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ έχουν ανακαλυφθεί από εμάς τους τουρίστες, έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν αναπτυχθεί. Θέλει ο κόσμος να ανακαλύψει καινούργια πράγματα. Σαφώς και θέλει, και θέλει και να ανακαλύπτει, όπως είπαμε, και οικονομικά μέρη, κοντινούς ορισμούς πλέον, που να βγαίνει ένα διήμερο γρήγορα και να μην έχουν πρόβλημα, δηλαδή να μην είναι μακρινός ορισμός. Ωραία. Θέλω να πούμε ότι ο Στέφανος είναι ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Ιάδες Mountain Resort. Είναι, όπως σας είπα, στα κάτω Τρίκαλα Κορινθίας. Μπορούμε να δούμε και φωτογραφίες και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σήμερα είχε. Αχ, τι ωραία. Είχε την καλοσύνη να κάνει δώρο σε εσάς τους τηλεθεατές μας ένα διήμερο, μία διανυκτέρευση σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο. Το λέμε, όχι. Είναι ξενοδοχείο, είναι resort με φιλανδικά σαλέ. Είναι 7 αυτόνομα φιλανδικά σαλέ, είναι συγκρότημα. Φιλανδικά σαλέ. Ναι. Πω πω, γιατί, έχω εντυπωσιαστεί. Να σου πω, εκεί είναι δύσβατη περιοχή, γιατί έχω πρόβλημα στις διαδρομές. Όχι, είναι κοντά στον οικισμό. Όχι, πλέον έχει γίνει μεγάλος δρόμος περιφερειακός. Οπότε είναι μία ώρα από το Ξυλόκαστρο από την Αθήνα με Εθνική εδώ. Και μισή ώρα πάνω σε. Που δεν είναι αγροτικός. Παιδιά, είναι τέλεια. Λοιπόν, δύο τυχεροί. Ναι, ο ένας τυχερός, όχι δύο. Ο ένας που κερδίζει για δύο άτομα. Άρα είναι ο ένας τυχερός όπου θα πάρει όποιον θέλει μαζί του. Απλά το διευκρινίζω, μην μπερδευτούμε. Λοιπόν. Όχι ποιος, θα τηλεφωνήσετε και στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μία κλήρωση. Λοιπόν, ένας τυχερός που θα πάρει όποιον θέλει μαζί του, θα πάει μία διανυκτέρευση σε αυτό το υπέροχο μέρος και ευχαριστούμε τον Στέφανο. Είναι πραγματικά ονειρεμένο, ευχαριστούμε τον Στέφανο για αυτό το δώρο που μας κάνει. Θα περάσετε λοιπόν ένα υπέροχο διήμερο στο ξενοδοχείο Ιάδες Mountain Resort. Θα ανανεωθείτε, θα ξεχαστείτε λίγο και θέλω να μου πεις αν πλέον οι τιμές στα καταλήμματα αυτά που είναι και πολύ ωραία, είναι και πολύ διαφορετικά, είναι φυσιολογικές, είναι λογικές. Πλέον είναι και πάντα στην περιοχή ήταν. Δεν έχουμε σχέση με άλλα θέρετρα που είναι πιο ακριβά. Πάντα ήταν επειδή είναι και κοντά και οι τιμές είναι προσαρμοσμένες ειδικά στις μέρες μας. Θέλω να πω ότι για να κερδίσετε και για να μπείτε στην κλήρωση πρέπει να τηλεφωνήσετε στο 210-947-7000. Κάτι άλλο θέλω να σου ρωτήσω. Αποφασίζω να έρθω ένα Σαββατοκύριακο. Το ξέρω. Σου λέω, αποφασίζω να έρθω. Έτσι. Πώς θα περάσω το Σαββατοκύριακο μου, δηλαδή, τι μπορώ να κάνω. Ανάλογα. Όπως είπαμε, αν είναι καλό. Σκι δεν κάνω.
Κακός. Ξέχασέ το. Αρχικά είναι καλοκαίρι, είπαμε, βόλτες στο βουνό, πεζοπορίες κτλ. Τώρα τα χειμώνα. Και θα παίξω χιονοπόλεμο. Χιονοπόλεμο, πάλι έχουν πάλι το χιονοπολεμικό κέντρο. Ακριβώς όπως και νοικιάζουν snowmobile, σε βόλτες με άλογα, off-road διαδρομές με jeep, αν έχεις, αν δεν έχεις πάλι νοικιάζουν. Ορίστε, τόσο έχω να κάνω, γι' αυτό σε ρωτάω. Η περιοχή είναι πλέον πλήρως αναπτυγμένη, έχει από θέμα μπαρ, καφέ, εστιατόρια, ταβέρνες, δεν υπάρχει θέμα. Είναι πλέον πλήρως αναπτυγμένη περιοχή τουριστική. Εσύ ζεις μόνιμα εκεί? Όχι, όχι, όχι. Είχαμε, από Αθήνα ήμασταν, είχαμε επιχείρηση στην Αθήνα. Τώρα ζεις μόνιμα όχι, που έχεις? Όχι, όχι, τώρα στην Αθήνα. Αν δεν κατεβαίνω, Σαββατοκύριακο περισσότερο. Άρα είναι, σου είναι πολύ εύκολο. Γίνεται πολύ κοντά. Σ' αρέσει εκεί, δηλαδή ξεχνιέσαι? Ναι, ναι, σαφώς. Ξεχνιέσαι από την Ελλάδα της Αθήνας, ναι. Λοιπόν, να πούμε άλλη μία φορά. Ένας τυχερός για δύο άτομα θα κερδίσει μία διανυκτέρευση. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Λαζόπουλο αλλά και όλη την οικογένειά του, γιατί όλοι μας κάνετε το δώρο. Έτσι, μία διανυκτέρευση, θα περάσει ένα υπέροχο διήμερο. Θα πάρετε όποιον θέλετε μαζί σας. Βλέπετε ότι το τηλέφωνο είναι 2. Πες το καλύτερα εσύ, γιατί δεν τα πάω το καλά. Το καλύτερα. 694-89-49-763. Ωραία. Αν θέλετε να κάνετε κάποια άλλη κράτηση εκτός της κλήρωσης, www.iades.com. Εκεί μπαίνετε και βλέπετε αυτό το υπέροχο resort. Resort, ναι, ναι, ναι. Ψάχνω ελληνική λέξη, αλλά δεν βρίσκω. Θέρετρο. Χειμερινό θέρετρο. Α, το θέρετρο. Χειμερινό θέρετρο. Θέρετρο, λοιπόν, το θέρετρο. Αυτό. Θα μπείτε λοιπόν να δείτε όλα αυτά που μπορεί να σας προσφέρει. Είναι σε έναν υπέροχο χώρο. Επειδή μου ξέρεις τι λέω, όταν πας στη φύση, αναπνέεις τον αέρα και αναζωογονείσαι μόνο που αυτό το οξυγόνο είναι φοβερό. Είναι αναζωογονικό, όντως. Γι' αυτό έχεις καλομάθει και πηγαίνω έρχεσαι Σαββατοκύριακα. Λοιπόν, οι Άδες Mountain Resort. Ένας καταπληκτικός χώρος, ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Πόσο καιρό το έχετε? Είναι 2 χρόνια που έχουμε εξωτικό στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια, αλλά το ξενοδοχείο λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια. Μ' αρέσει που αποφασίσατε να κάνετε φιλανδικά έτσι τα resort και είναι πολύ ωραία. Όπως είπες, μέσα στη φύση, από φυσικά υλικά είναι τελείως αναζωογονική όλη η διαμονή σε ένα τέτοιο resort. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ό,τι θέλετε, νομίζω ότι η οικογένεια θα σας αγκαλιάσει και θα σας εξυπηρετήσει. Να πούμε άλλη μια φορά, 2-10-9-47.000, ένας τυχερός κερδίζει μία διανυκτέρευση, θα περάσει ένα υπέροχο διήμερο στο Iades Mountain Resort, στα κάτω Τρίκαλα της Κορινθίας. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση, θα δούμε ποιος είναι ο τυχερός, θα μιλήσουμε και μαζί σας να δούμε ότι υπάρχετε, ότι είστε καλά και ότι μπορείτε να πάτε. Πότε μπορούν να έρθουνε? Πρέπει να συνοηθούμε με 100 διαθεσιμότητας. Ωραία. Στο τηλέφωνο... Πάρα πολύ ωραία. Στο τηλέφωνο που είπες και στο τηλέφωνο που βλέπουν. Υπάρχει, γιατί, και θέλω... στο site υπάρχουν το τηλέφωνο. Και το site. Θέλω λοιπόν επίσης να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να τραπετεύσετε, να πάτε κάπου, να ξεσκάσετε, να χαλαρώσετε, να σταματήσετε, να κλείσετε την τηλεόραση, να μην αγχώνεστε, να μην ακούτε. Γιατί όλοι χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα από όλο αυτό που περνάμε. Λοιπόν, εκεί είναι πάρα πολύ ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Όταν θα χειμωνιάσει, θα μας φέρεις και φωτογραφίες να δούμε πώς περνάτε με τα χιόνια εκεί. Στέφανε, χάρηκα πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο που μας έκανες. Πραγματικά σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς.